Η μεταρρύθμιση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν θα επιφέρει μεγαλύτερη αύξηση του κονδυλίου στο σύνολο του προϋπολογισμού, τόνισε Υπουργός Εργασίας. Μιλώντας στον Άστρα, η Ζέντα Εμιλιανίδου ανέφερε ότι θα χρειαστούν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη των αναγκών του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, προσθέτοντας ότι με βάση τον προϋπολογισμό του 2015 θα γίνει η ανάλογη αλλαγή. Το μνημόνιο, εκείνο που αναφέρει, είναι ότι πρέπει να είναι ουδέτερος ο συνολικός προϋπολογισμός του κράτους. Επομένως, το ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν θα επιφέρει μεγαλύτερη αύξηση των κονδυλιών του συνολικού προϋπολογισμού, αυτό δίνει και την απάντηση. Οι δικές μας εκτιμήσεις είναι περίπου 50 εκατομμύρια, τα οποία θα χρειαστούν για μία περίοδο ενός χρόνου. Άρα, με βάση των προϋπολογισμών, ο οποίος θα κατατεθεί το 2015, θα γίνει η κατάλληλη ανάλυση του συνολικού προϋπολογισμού. Σημείωσε παράλληλα ότι πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των επιδομάτων, ούτως ώστε να λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα όσοι πραγματικά το έχουν ανάγκη. Στόχος του Υπουργείου, όπως ανέφερε, είναι η δημιουργία ενιαίου μηχανογραφικού κέντρου, στο οποίο θα καταγράφονται όλοι οι λήπτες επιδομάτων. Όλοι συμφωνούν ότι εκείνοι που πρέπει να βοηθούνται από το κράτος είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη. Αν δούμε ότι άτομα, πρόσωπα, νοικοκυριά δεν έχουν ανάγκη και παίρνουν επιδόματα, αντιλαμβάνεστε ότι ουδείς επιθυμεί να συνεχίσει οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση. Εμείς σήμερα με την αλλαγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος έχουμε βάλει ακριβώς και έχουμε λάβει υπόψη ότι κανείς που έχει σήμερα μια περιουσία δεν μπορεί να την αξιοποιήσει στη σημερινή εποχή. Και επομένως έχουμε από μηδέν ακίνητη ιδιοκτησία, έχουμε βάλει 100.000 ακίνητη ιδιοκτησία αξία. Δίνουμε το δικαίωμα για πρώτη φορά σε όλων αυτούς τους συμπολίτες μας που πραγματικά υποφέρουν, να τους βοηθήσουμε. Σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίες, η κυρία Εμιλιανίδου είπε ότι θα μπορούν να λαμβάνουν τόσο το δημόσιο βοήθημα όσο και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. 8.500 είναι διασφαλισμένοι τα ίδια δικαιώματα τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα και επιπρόσθετα δικαιώματα με βάση το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Άρα δεν υπάρχει θέμα διαφοροποίησης οποιονδήποτε επιδομάτων ή δικαιωμάτων τα οποία αφορούσαν ανάπηρους. Σειρά ερωτημάτων για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εγείρει το ΑΚΕΛ. Ο βουλευτής του κόμματος και πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής Ανδρέας Φακοντής ανέφερε στον Άστρα ότι η Επιτροπή θα εξετάσει το νομοσχέδιο σε τακτικές συνεδρίες του παρά την έκκληση της Υπουργού, όπως εγκριθεί άμεσα, ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες κόσμου, αλλά παράλληλα πόρο απέχει από τις εξαγγελίες ίδιας κυβέρνησης Αναστασιάδη. Παράλληλα συνεχίζουν να υπάρχουν τα εύλογα ερωτήματα. Πού θα βρεθούν τα χρήματα για να ανακαλυφθεί το συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα δαπανηθεί για την κάλυψη του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ο προϋπολογισμός για την κοινωνική πολιτική για το δημόσιο βοήθημα στο 2014 είναι μειωμένος κατά 127 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, λάβουμε υπόψη μας ότι μέσα στο επικαιροποιημένο μνημόνιο υπάρχει ρητή πρόνοια που αναφέρει ότι πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο το νέο νομοσχέδιο. Αυτό από μόνο του δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα και πολλούς συνειρμούς. Τώρα έχει περιληφθεί πρόνοια ότι για ένα άτομο ή για ένα ζευγάρι η κατοικία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά και για μεγαλύτερη οικογένεια τα 300. Αυτό θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα σε κάποιους, οι οποίοι ενώ ήταν δικαιούχοι, σήμερα δεν θα είναι δικαιούχοι. Επίσης, υπάρχει έντονη αναστάτωση και ανησυχία στο αναπηρικό κίνημα. Ψάγονται πρόνοιες του ελάχιστου εγγυημένου εισόδημα, όπου αλλάζει ουσιαστικά ο όρος της αναπηρίας. Προβλήματα θα δημιουργηθούν ακόμη και για τους επαναπατρισσέντες. Ικανοποιημένος από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, δηλώνει από την πλευρά του Οδυσσή. Ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Νουρής χαρακτήρισε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ως μέτρο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, ενώ εξήγησε στον Άστρα την διαφορά του με το δημόσιο βοήθημα. Είναι για πρώτη φορά που δίνεται επίδομα και σε εκείνους που έχουν ακίνητη ιδιοκτησία, αναγνωρισμένοι πλέον, καθορίστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια. Παραχωρείται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή θα μπορεί να παραχωρήσει
βοηθεί σε αυτοεργοδοτούμενους, σε χαμηλόμισθους, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εάν σήμερα αναλογιστούμε ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συμπατριωτών μας οι οποίοι αμείβονται είτε για μερική απασχόληση είτε με τόσο χαμηλό μισθό που ενδεχόμενα όπως κρίνεται δεν τους αρκεί για τα προστοζή, υπάρχει αναγνώριση και παραχώρηση αυτού του επιδόματος πλέον και σε κάποιους που θα διαθέτουν κινητή περιουσία, έστω και αν έρθει χαμηλή, αλλά και κινητές αξίες που συνοψίζονται σε κάποιους αριθμούς που δόθηκαν χτες.